Μεγάλο ήταν το πλήγμα για τους μικρομεσαίους και το 2016, καθώς 852 επιχειρήσεις από τον κλάδο των υπηρεσιών, του εμπορίου, του τουρισμού και της μεταποίησης έβαλαν λουκέτο, μην μπορώντας να αντέξουν στην υπερφορολόγηση και στη μείωση της κατανάλωσης. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στην κοπή πίτα στο Επιμελητήριο Μαγνησίας παρουσία πολλών μελών. Ο πρόεδρος Τέλης Μπασδάνης αναφέρθηκε στις δράσεις του Επιμελητηρίου μέσα σε μια δύσκολη χρονιά, όπως η συνεχής παρουσία σε εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδος με τη συμμετοχή δεκάδων επιχειρήσεων. Οι συναντήσεις με φορείς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό για την πρόοδο και στήριξη της επιχειρηματικότητας, η συμμετοχή στις κινητοποίησεις για το ασφαλιστικό αλλά και στην πρωτοβουλία για την ανάδειξη του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου. Σήμερα είναι μια μέρα χαρά. Στο επιμελητήριό μας κόβει την βασιλόπιτα. Είναι, θα έλεγα, μια μέρα αφιερωμένη από το επιμελητήριο στα μέλη του. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους επαγγελματίες, εμπόρους, επιχειρηματίες της περιοχής μας να έχουν μια καλή χρονιά καταρχήν, να ευχηθώ τα καλύτερα. Ξέρουμε ότι πραγματικά η χρονιά η οποία διανύουμε είναι μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, θα πρέπει να συνδράμουμε ένας τον άλλον και να στηρίξουμε ένας τον άλλον. Πέρασε μια πραγματικά δύσκολη χρονιά. Το επιμελητήριό μας μέτρησε πολύ μεγάλες, θα έλεγα έτσι, λουκέτα, γνώρισε πολλά λουκέτα, μεγάλες απώλειες, θα έλεγα. Άρα, επομένως, να ευχηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες απώλειες όσον αφορά τις επιχειρήσεις και επιτέλους θα δούμε μια διαφορετική χρονιά με μια διαφορετική προσέγγιση. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους. Ο Θεός να χαρίσει στον Πρόεδρο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε όλους εσάς υγεία, δύναμη, υπομονή, πίστη και ελπίδα. Τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Μαγνησίας για τη χρονιά που πέρασε είναι αποκαλυπτικά της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, όπου από τη μια έχουν να αντιμετωπίσουν μια αγορά που αργοσβήνει με την κατανάλωση στον αδύρ και τις εξαγωγές να γίνονται με δυσκολία, και από την άλλη θα πρέπει να πληρώσουν υπέργκες φορές και φόρους, να ανταποκριθούν στις δόσεις δανείων και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων. Πρόκειται συνεπώς για ένα γόρδιο δεσμό που φέρνει τους επαγγελματίες στα όρια της ασφυξίας. Βέβαια, από την άλλη, επειδή η οικονομική δραστηριότητα δεν σταματά και πάντοτε υπάρχει ελπίδα, στη Μαγνησία υπήρξαν και 780 επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργήσαν κάνοντας εγγραφή στο Μητρώο του Επιμελητηρίου. Το Επιμελητήριό μας προσπαθεί όλα αυτά τα χρόνια για αυτό που λέγεται καινοτομία και εξωστρέφεια, και θεωρώ ότι μέσα από τον πρωτογενή, δευτερογενή τομέα και μέσα από τον τουρισμό που είναι για μας η αιχμή του δωράτους θα φέρουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όμως θα πρέπει να πω ότι πραγματικά η πολυβουλία θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή τη λέλαπα της φοροκαταιγίδας. Θα πρέπει αυτό να αλλάξει και θα πρέπει να δούμε άμεσα πώς θα διορθώσουμε τις τριβλώσεις από τον ΕΦΚΑ. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με μια κυβέρνηση η οποία αδυνατεί να κλείσει την αξιολόγηση, και αυτό δημιουργεί πάρα πολλές παρενέργειες αρνητικές για το επιχειρήν.